όπου αρχίζουν σιγά σιγά να προστίθενται ερωτήματα και να λείπουν οι απαντήσεις αναφέρουμε στην εφηβεία. Ναι. Θα έλεγα και μια πολύ εύθραυστη ηλικία. Ξεκινάει από την εφηβεία. Το θέμα μας είναι οι διατροφικές διαταραχές. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο να καλωσορίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Ζουμπανέα. Είναι διατροφολόγος και ειδικό σε θέματα με διατροφικές διαταραχές. Καλή σας μέρα. Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Δηλαδή, η βασική ενασχόληση. Είσαστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας καλώς ήρθατε, λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Να πούμε και την καλημέρα μας στην Αλεξάνδρα Καπάτου, τη γνωστή ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο. Καλημέρα σας, κυρία Καπάτου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα διορθώσουμε λίγο το. Υπάρχει ένα προβληματάκι με τον ήχο, αλλά θα το διορθώσουμε. Καταρχήν, πρέπει, αν μας βλέπετε από τη τηλεόραση, κυρία Καπάτου, θα πρέπει να χαμηλώσετε την ένταση από τη συσκευή για να σας πούμε. Το φτιάξαμε πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε στην πορεία. Να πούμε γιατί σας καλέσαμε, ποια ήταν η αφορμή. Γιατί διαβάσαμε για ένα κοριτσάκι 9 ετών, το οποίο έχασε τελικά τη ζωή του από νευρική ανορεξία. Μέχρι τώρα, όπως είπε και ο Γιώργος, ξέραμε ότι ό,τι έχει να κάνει με τα νοσήματα αυτά που αφορούν στην πρόσληψη τροφής και αυτές τις διαταραχές, περισσότερο χτυπούσαν τα παιδάκια κοντά στην εφηβεία. Και εξακολουθεί να ισχύει. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αλλά είναι ακόμη πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι βρέθηκε ένα κοριτσάκι που δεν θα είναι και το μόνο, φαντάζομαι, σε αυτή την τρυφερή ηλικία να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και μάλιστα να πεθαίνει από αυτό. Προσέξτε, στις διατροφικές διαταραχές και κυρίως στην νευρική ανορεξία υπάρχει μια θνησιμότητα της τάξης του 30% περίπου. Όμως η εφηβεία είναι η πιο εύκολη ηλικία όπου μπορεί να βρεθεί ίαση, να υπάρξει θεραπεία. Μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάμε όταν έχουμε έναν ενήλικα με νευρική ανορεξία, γιατί εκεί είναι ενήλικας, δεν μπορείς να το διαχειριστείς, δεν μπορείς να βάλεις κάποια όρια ως ενήλικας. Ενώ σε ένα μικρό παιδί μπορείς να τα βάλεις, αρκεί να καταλάβεις εγκαίρως τα συμπτώματα. Είναι κάτι πιο παγιωμένες μετά αυτές οι δυσκολίες, τέλος πάντων, σε έναν ενήλικα. Ενώ σε ένα παιδάκι προλαβαίνεις. Δεν μπορείς να παρέμβεις. Ενώ σε ένα παιδί μπορείς να παρέμβεις. Βασικό που πρέπει να καταλάβουμε όμως είναι, δεν είναι ότι αν ένα παιδί πάσχει από νευρική ανορεξία και θα πούμε και ποια είναι τα συμπτώματα, ότι θα πάει σε ένα διαιτολόγο ή σε ένα ψυχολόγο και θα βρει θεραπεία. Δεν ισχύει έτσι. Πάει ακριβώς ανάποδα. Η νευρική ανορεξία είναι ένα θέμα της οικογένειας. Άρα χρειάζεται οικογενειακή θεραπεία. Εμείς οι ειδικοί θα βοηθήσουμε τους γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους να ξεπεράσει την ασθένεια. Μισό λεπτό τώρα. Προβλήματα που βάζουν τα παιδιά στην καθημερινότητα τα οποία τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να φάω αυτό το φαγητό που έφτιαξε μαμά. Δεν θέλω να φάω, ξέρω εγώ, λαχανικά. Δεν θέλω να φάω κρεατικά. Και τρώνε κάποια παιδιά 2-3 πιάτα, 4 το πολύ. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και να οδηγήσει σε αυτό που συζητάμε. Όχι. Αυτό είναι κάποια ιδιοτροπία. Μπορεί και κάποια παιδιά να τρώνε μέχρι 12 πράγματα την ημέρα. Αλλά η νευρική ανορεξία όμως εμπεριέχει όμως κάποιο τραύμα στην οικογένεια. Πώς γίνεται να το διαγνώσει τώρα, να το πω, δεν είναι γιατρός ο γονέας, πώς γίνεται να το καταλάβει το παιδί του αρχίζει πάρα πολύ να εύκολο. Έχει θέματα είναι πολύ εύκολο. Η νευρική ανορεξία, ειδικά στην εφηβεία, αφήνει πάντα σημάδια. Δηλαδή μπορεί ο γονιός να παρατηρήσει περιτυλίγματα σοκολάτας κάτω από το κρεβάτι. Μπορεί να παρατηρήσει αποφάγια τα οποία έχουν μείνει στο μαξιλάρι. Ναι, στο να σας πω όμως κάτι σχετικά με αυτό. Αν είναι πάρα πολύ αυστηρός ο γονιός και το παιδί αναγκάζεται να το κάνει αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς που θέλουν να ελέγχουν το βάρος του παιδιού, το έχω δει εγώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, που είναι αυτό να πούμε, ότι είναι λάθος ένας γονιός να είναι πάρα πολύ αυστηρός με το βάρος του παιδιού του. Και τα παιδιά αναγκάζονται όταν έχουν πολλές απαγορεύσεις να παίρνουν κρυφά και να τρώνε γλυκά. Υπάρχουν και αθλήματα, όπως ξέρω εγώ, η ενόργανη, όπως η κολύμβηση, όπως ξέρω εγώ, τα αθλήματα τα μαχητικά, που όλα κρίνονται από ένα βάρος. Οπότε αυτό, η στέρηση της τροφής, αυταπόδεικτα στη συνέχεια θα οδηγήσει και σε μια ανωτελεία εδώ. Διαταραχή. Μισό λεπτό, να ρωτήσουμε την κυρία Καπάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιγράφει η Ανθή. Πώς χειριζόμαστε ως γονείς ένα παιδί, το οποίο παιδί δεν έχει την αντίληψη που έχουν οι ενήλικες για τη διατροφή που πρέπει να κάνει, κυρία Καπάτου. Καταρχάς δεν άκουσα πιο πριν όλα όσα είπατε, γιατί υπήρχαν τα προβλήματα με τον ήχο. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι ένα απλό πρόβλημα και το οποίο δεν ξεκινάει από μια μέρα στην άλλη. Αυτό υπάρχει ένα υπόβαθρο που σιγά σιγά
πυροδοτείται από κάποιους λόγους. Η περίοδος της εφηβείας έχει φανεί ότι είναι μια σημαντική περίοδος. Αν πάμε πίσω στο ερώτημα που έφερε η Ανθή, το φαγητό γενικότερα στην ψυχολογία και στη σχέση μητέρας-παιδιού είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο ξεκινάει τη στιγμή της γέννησης. Η μητέρα είναι η τροφός, η βασική τροφός, η οποία βοηθάει το παιδί και μέσα από τη σχέση με το φαγητό αναπτύσσεται και η πρώτη σχέση, η πρωταρχική σχέση που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι με το φαγητό. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση από νωρίς εμπλουτίζεται, αν θέλετε, μέσα από διάφορα πράγματα. Όταν φτάνουμε λοιπόν κατά την περίοδο της εφηβείας και ίσως νωρίτερα, βλέπουμε πολλές φορές ότι οι γονείς, οι οποίοι μέσα στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησής τους ακολουθούν διάφορα μοντέλα και αυτό που προσπαθούν, όταν βλέπουν το παιδί τους τρώει περισσότερο, όταν βλέπουν ότι το παιδί τους έχει μια ροπή προς το φαγητό, όταν οι ίδιοι ακολουθούν διάφορες διατροφές, προσπαθούν να επιβάλλουν με τον τρόπο τους αυτό που θέλουν στο παιδί τους, δημιουργώντας ή τις συνήθειες τις υγιεινές, εξαναγκάζοντας ουσιαστικά το παιδί, και μπαίνουμε σε διάφορα μονοπάτια τα οποία πίθανα στην περίοδο της εφηβείας που είναι πολύ ευαίσθητη και ευάλωτη να πυροδοτήσει διάφορους μηχανισμούς και να παρουσιάσει στο παιδί κάποια διατροφική διατροφή. Άρα αυτό είναι λάθος, κύριε Καπάτου. Βεβαίως είναι λάθος και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε παρατηρήσει και έχουμε πάρα πολλές μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όταν τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν κάποια διατροφική διαταραχή και συγκεκριμένα την ανορεξία και τη βουλιμία, υπάρχουν γονείς από πίσω οι οποίοι άθελά τους, από άγνοια αν θέλετε, ή τα εξαναγκάζουν ή τους βάζουν πάρα πολλούς περιορισμούς στο φαγητό ή τους κάνουν διαρκώς παρατηρήσεις. Και το θέμα του φαγητού εμπλέκεται στη σχέση τους. Δηλαδή αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης είναι πολύ. Τώρα συγγνώμη κυρία Καπάτου, και θα σας πει ένας μπαμπάς όπως εγώ. Και μπορεί κάθε μέρα να τρώει η κόρη μου πίτσα και τόστ. Δεν πρέπει δηλαδή να κάνει μια παρέμβαση, μια μάτιση ο μπαμπάς να της πει πολύ αγάπη σωστό. Μου, αυτό να πρέπει να φας και κάτι σωστό. Άλλο. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτό. Ο τρόπος όμως που το κάνουμε αυτό, οι συνήθειες που εφαρμόζουμε στην οικογένεια, η επαφή και η επικοινωνία, γιατί εκεί κρίνονται τα πάντα με τα παιδιά μας, είναι το βασικό μυστικό. Και στις διατροφικές διαταραχές, η σχέση με την οικογένεια είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τους εμπλέκουμε κιόλας και στη διαδικασία της θεραπείας. Ο στόχος όμως είναι η πρόληψη αυτών. Να μην φτάσουμε. Κυρία Καπάτου, να βάλω ακόμη έναν παράγοντα. Γιατί πέρα από τους γονείς και την οικογένεια είναι και το σχολείο. Θα ρωτήσω και τους δυο σας. Όταν, ας πούμε, ένα παιδάκι έχει λίγα παραπανήσια κιλά, είναι έτσι λίγο πιο εύσωμα και πάει στο σχολείο και δέχεται bullying για τα κιλά του ή μπορεί κάποιος να του πει κάτι, μια κουβέντα παραπάνω. Μετά οι γονείς αυτό πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν, αν το παιδί στεναχωρηθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα που θέτεται, γιατί το συναντάμε συχνά σε παιδιά που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια ροπή προς το φαγητό ή παχυσαρκία. Αυτό που όμως χρειάζεται είναι να κάνουμε ένα βήμα πιο πριν, να κοιτάξουμε λίγο την πρόληψη. Το να κάνουμε παρατηρήσεις στο παιδί μας δεν θα βοηθήσει. Το να το ακούσουμε με προσοχή, να είμαστε δίπλα του, να φροντίσουμε να μην υπάρχουν ευθυγινά πράγματα, να συμβουλευτούμε έναν ειδικό διατροφολόγο, προφανώς για να μας κατευθύνει διατροφικά, θα σας τα πείτε ο κύριος Μπανές αυτά, θα μπορούσε να μας βοηθήσει, αλλά το κλίμα στην οικογένεια. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Η επαφή και η επικοινωνία που έχουμε με τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, δεν επηρεάζονται μόνο από αυτά, αν είναι παχύσαρκα. Επηρεάζονται και από άλλα πράγματα. Επηρεάζονται από την εικόνα. Γιατί μιλάμε για όλα τα παιδιά στην εφηβεία και τα γενική στην προεφηβεία. Η εικόνα του σώματος όπως προβάλλεται. Είναι πολλά τα κοινωνικά, αν θέλετε, ερεθίσματα που επηρεάζουν τα παιδιά σήμερα. Η εικόνα του σώματος, το πώς είναι, που είναι συνώνυμο με την επιτυχία, με την ευτυχία, με την, αν θέλετε, με την ευημερία. Ο αγώνας που βλέπουμε, τα μοντέλα που βλέπουμε γενικότερα στην τηλεόραση και στα, γενικότερα στο TikTok, στα αγαπημένα τους, αν θέλετε, social κλπ. Τα παιδιά έχουν πολλά ερεθίσματα σήμερα. Και δει τα κορίτσια. Παρότι φαίνεται ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και στα δύο φύλλα, όχι μόνο στα κορίτσια που ήταν μέχρι τώρα προνόμιο των κοριτσιών. Έτσι, πολλά πράγματα ξέρετε μπορούμε να πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λίγο σε αυτό που είπατε νωρίτερα εσείς, τον κύριο Ζουμπανέα. Κύριε Ζουμπανέα, μας περιγράφει Καπάτου με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουν οι γονείς εάν το παιδί επιλέγει να τρώει ένα συγκεκριμένο φαγητό ή δύο συγκεκριμένα φαγητά τα οποία του αρέσουν, όποιες και να είναι οι συνέπειες. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να ξανάρθει η οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς τρώνε μόνα τους.
τρώνε μπροστά στους υπολογιστές, μπροστά στην τηλεόραση και χάνεται η αίσθηση. Υπήρχε μια κινέζικη παροιμία που λέει ότι όταν το φαγητό της οικογένειας τρώγεται με όρεξη, έρχεται ευτυχία και αγάπη στην οικογένεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Αν δεν μπορεί και δουλεύει ο γονιός, ευχής έργων είναι αυτό. Μακάρι να μπορούσαν όλες οι οικογένειες να το κάνουν. Προσέξτε. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει στο βραδινό φαγητό. Mm. Τουλάχιστον με έναν από τους δύο γονείς. Δεν επιτρέπεται κανένα παιδί να τρώει μόνο του. Μπορεί να γίνει τα Σαββατοκύριακα. Μπορεί τα παιδιά να μπουν να μαγειρέψουν μαζί με τους γονείς. Και ας μην ξεχνάμε ότι παράλληλα είναι τόσες πολλές οι δραστηριότητες όσον αφορά τα μαθήματα των παιδιών, που ελάχιστα από αυτά τα παιδιά πια γυμνάζονται. Έτσι, και πολλές φορές ζητάμε από ένα παιδί να κάνει δίαιτα αντί να γυμναστεί. Να κάνει δραστηριότητες δηλαδή βοηθάει, είναι ένας τρόπος πρόληψης. Μα σαφέστατα. Δηλαδή, χωρίς άσκηση δεν μπορεί να υπάρχει ένα υγιές σώμα. Νους υγιής εν σώμα τυγιές. Δηλαδή, η συγκεκριμένη άσκηση, η οποία πρέπει να είναι οργανωμένη τουλάχιστον 3 με 4 φορές τη βδομάδα, είναι απαραίτητο ακόμα και για την μυοσκελετική ανάπτυξη κάθε παιδιού. Το να πάρω το παιδί μου και να βγω για ένα περπάτημα δεν έχει νόημα. Το να πάρω το 13χρονο και να πάω στο γυμναστήριο δεν έχει νόημα. Το να είναι όμως σε μια σχολή, ξέρω εγώ, που μαθαίνει πολεμικές τέχνες, να κάνει βόλεϊ, να κάνει μπάσκετ, να κάνει ποδόσφαιρο. Οργανωμένα. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει. Και παράλληλα με τη βοήθεια και ενός επαγγελματία διατροφολόγου να υπάρχει και το διαιτολόγιο της οικογένειας, προκειμένου όλη η οικογένεια να εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο πλάνο διατροφής. Θα σας πω ένα. Δηλαδή, εσείς συμβουλεύετε να έχουν διατροφολόγο, να πάρει κάποιον διατροφολόγο. Οικογένεια, από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, λέμε, ή από πριν. Όχι, από πριν. Η πρόληψη, όπως είπε και η κυρία Καπάτου. Δηλαδή, από πριν κάτι πρέπει πιο να έχουμε. Απλό συμβούλιο, χωρίς να πάμε, ας πούμε, κάποιες γενικές κατευθύνσεις πριν να φτάσουμε στο διατροφολόγο. Και εσείς, βέβαια, η δουλειά σας είναι, το καταλαβαίνω. Προσέξτε. Είναι, η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, υπάρχουν και ενημερωτικές εκπομπές, καλή ώρα, όπως και αυτό που κάνετε, και βιβλία. Αρκεί να απευθυνθούν σε κάποιον επαγγελματία διατροφολόγο να πάρουν τις βασικές οδηγίες, ακόμα και σαν οικογένεια. Τις βασικές οδηγίες. Δεν γνωρίζει πώς να τρέφεται. Έχετε δίκιο. Θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας τώρα όμως. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο η ψυχογενής ανορεξία διατροφική διαταραχή. Υπάρχουν και τα υπερφαγικά επεισόδια, υπάρχει και η ψυχογενής βουλιμία. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Απλά επειδή μιλούσαμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι όμως και λίγο ταμπού στη χώρα μας, δεν είναι, οι διατροφικές διαταραχές. Εσείς που γνωρίζετε, το λένε εύκολα, ειδικά ένα παιδάκι άμα πάσχει και είναι στην εφηβεία, σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Ποιος από τους δύο μιλάει? Θα σας απαντήσει η κυρία Καπάτου, να πάρει τον τόπο. Δεν απαντήστε μαζί, πρέπει, κυρία Καπάτου. Γιατί δεν κατάλαβα ποιος απαντάει. Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι είναι ταμπού για μας τους γονείς, κατά κύριο λόγο. Γιατί πολλές φορές, και αυτό είναι, αν θέλετε, η πεμπτουσία των όσων λέμε, να μπορούν οι γονείς να είναι παρατηρητικοί. Διότι, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν εμφανίζεται το πρόβλημα από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν εγκαθίσταται το πρόβλημα από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα, ο γονιός θα πρέπει σιγά-σιγά να παρατηρεί και βέβαια θα πρέπει να μιλήσει και να συμβουλευτεί αρχικά τον παιδίατρό του και βέβαια μετά να απευθυνθεί σε κάποιον άλλον ειδικό. Η αντιμετώπιση του προβλήματος όταν εγκατασταθεί είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλό. Και χρειάζεται μια ομάδα ειδικών και καλό συντονισμό και άτομα τα οποία να είναι εκπαιδευμένα σε αυτά. Αυτό που είπε ο κ. Ζουμπανέα στην αρχή, προηγουμένως, που είπε ότι να υπάρχει μια συμβουλευτική διατροφή, εγώ είμαι απολύτως σύμφωνη και θα σας εξηγήσω τον λόγο. Όπως πάμε σε αυτή τη χώρα, ο καθένας δίνει τις οδηγίες του. Και το θέμα της διατροφής, οι γονείς το παίρνουν. Είτε από την τηλεόραση, είτε από τα διάφορα social κτλ. Ενώ θα ήταν καλύτερα να έχουμε μία άποψη ενός ειδικού να μας πει το πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα κινηθούμε στο θέμα αυτό της διατροφής. Δεν πάμε συνέχεια, ούτε τα παιδιά πάνε στο διατροφολόγο, παρά μόνο τα χρήση ανάγκης και όταν υπάρχει λόγος γενικότερα και σοβαρός λόγος. Οι γονείς είναι αυτοί που είναι οι δήμονες αυτό. Άρα, είναι τα μάτια τους ανοιχτά να παρατηρούν συμπτώματα πιθανά που μπορεί να παρουσιάσει το παιδί τους. Όπως για παράδειγμα, περιορισμό διατροφής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περιορισμό τροφών. Προσπάθεια να κάνει υπερβολική άσκηση. Να θέλει να αποφεύγει γεύματα. Αλλαγές στον τρόπο της λειτουργίας του και της συμπεριφοράς του. Συχνή αναφορά στη διατροφή. Προσπάθεια κρυφά κιόλας να κρύβει φαγητά. Κάποιες φορές θέλει να τα κάνει και μόνος του. Διάφορα πράγματα να μένει στην τουαλέτα πολλή ώρα. Αυτές είναι κάποιες από τις ενδείξεις που εμείς θα πρέπει να κινητοποιηθούμε να το δούμε. Διότι τα παιδιά δεν μιλάνε. Το κρύβουν γιατί δεν αισθάνονται άντε και τα ίδια. Και οι γονείς, κυρία Καπάτου, όπως ξέρετε, σήμερα οι γονείς και οι μητέρες και οι μπαμπάδες
ασχολούνται ως επιτοπλίστων με τις εργασίες τους και την προσπάθεια επίσης να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο. Και άρα αυτά που περιγράφετε εσείς δυστυχώς τα χάνουμε. Ενώ θα πρέπει να τα παρατηρούμε κάθε μέρα με μεγάλη προσοχή. Είναι αλήθεια αυτό. Και... είναι αλήθεια αυτό. Γιατί δεν σας ξαναλέω, δεν είναι κάτι απλό. Είναι σύνθετο. Και εμείς δεν θα πρέπει να δούμε την εγκατάσταση όταν εγκαθίσταται το πρόβλημα. Πρέπει να δράσουμε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Κύριε Ζουμπανέα, δεν έχουμε λίγο την κουλτούρα αυτό του διατροφολόγου, που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Προσέξτε, όπως είπε και η κυρία Καπάτου, όταν αισθανόμαστε και οι ίδιοι ότι λίγο χάνουμε τα όρια μας σε σχέση με το φαγητό, είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε σε κάποιον επαγγελματία. Ακόμα και αν το ίδιο το σχολείο καλέσει έναν επαγγελματία διατροφολόγο να κάνει μία ενημέρωση για το τι σημαίνει ημερήσια διατροφή, τι σημαίνει εβδομαδιαία διατροφή, τι σημαίνει. Ακόμα και σε ρητήσιο πλάνο, πώς πρέπει να τρέφεται. Ναι, για να το έχουν τα παιδιά από μικρά να μαθαίνουν. Κάποια σχολεία το κάνουν. Κάποια άλλα μας καλούν και εμάς και είναι 5 άνθρωποι σε ένα σχολείο που έχει μέσα 200 οικογένειες. Είναι βασικό να ευαισθητοποιηθεί η ίδια η οικογένεια. Και όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Καπάτου, να παρατηρούμε τη συμπτωματολογία του παιδιού. Αν κρύβεται, αν απομονώνεται, αν θέλει να κάνει δίαιτα, αν. Παρακολουθεί, ξέρω εγώ, κάποιες ιδιαίτερες εκπομπές που να μιλούν για δίαιτα. Εκεί το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πούμε στο παιδί: ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάμε όμως σε έναν ειδικό να μας πει, να κάνουμε και αντίστοιχες σωματολογικές, βιοχημικές εξετάσεις και να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως ο γονιός πρέπει να είναι σταθερός σε αυτά τις οδηγίες που θα πάρει. Δεν διότι άλλα να πούμε εμείς και να κάνουμε στο σπίτι. Να ρωτήσω μία αναστρέψιμο, άμα το διαγνωστεί σχετικά νωρίς οι διατροφικές διαταραχές. Δεν είναι κάτι που σε ακολουθεί όσο όλη πιο νωρίς διαγνωστεί. Όχι, προσέξτε. Μια διατροφική διαταραχή και μια νευρική ανορεξία, αν κρατήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη ακόμα και στα εσωτερικά όργανα. Γιατί το σώμα αποδομεί μυϊκούς ιστούς προκειμένου να παράγει ενέργεια. Άρα το να διαγνωστεί έγκαιρα, το να υψηλιαστεί έγκαιρα ο γονιός, είναι πολύ βασικό. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι η θεραπεία της διατροφικής διαταραχής είναι οικογενειακή υπόθεση. Mm-hmm. Δεν πάω το παιδί μου σε έξι τη διατροφή του και εγώ, καλή ώρα, όπως είπατε, τρώω κάθε μέρα, παραγγέλνω να παίξω σουβλάκια, πίτσες και τα ντόνατς που μας έλεγε κατανοητό. Ο κύριος. Πάμε για το τελευταίο σχόλιο που θα κάνει η κυρία Καπάτου. Πρώτη στην Ευρώπη, η Ελλάδα στην παιδική βαχυσαρκία, κυρία Καπάτου, μας λέτε. Σωστά. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Πολύ σωστά. Δυστυχώς έχουμε πάρει τα σκύπτρα εμείς και σε αυτό το αρνητικό, που έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους και με τον τρόπο ζωής και τα λοιπά, αλλά και με τις συνθήκες, και φαίνεται ότι υπάρχει και στενή σύνδεση και στην παχυσαρκία αλλά και στις διατροφικές διαταραχές του άγχους και της κατάθλιψης που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση αυτών των συνθήκων και των συνήθειων. Δυστυχώς, που ευνοούν αυτά τα δεδομένα. Και η ύπαρξη της πανδημίας με την αλλαγή του τρόπου ζωής, δυστυχώς, δυναμίτησε, θα σας έλεγα, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να εμφανιστούν αυτά περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση. Άρα χρειάζεται να προσέχουμε και τα παιδιά μας, αλλά και εμείς, το άγχος το οποίο μπορεί να έχουμε σαν οικογένεια, όχι για τη διατροφή, γενικότερα θα πρέπει να το δούμε, το οποίο μετά εστιάζεται και στη διατροφή. Πάρα πολύ προσοχή, ενίσχυση αν θέλετε, υγιεινού τρόπου ζωής από πάρα πολύ νωρίς, το οικογενειακό τραπέζι, η άσκηση, γιατί μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ξέρετε. Και θα έλεγα εδώ, μια και μου δίνετε την ευκαιρία το τελευταίο σχόλιο. Μάλιστα, και με αυτό θα κλείσουμε. Ναι. Η ύπαρξη, αν θέλετε, μαθημάτων ειδικών στα σχολεία σε συστηματική βάση για τις συνήθειες της ζωής, την υγιεινή ζωή, γενικότερα τον τρόπο της λειτουργίας, την κουλτούρα που υπάρχουν, τις αξίες, θα βοηθούσε πάρα πολύ στην πρόληψη αυτών των φαινομένων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ μόνο να προσθέσω και τη συστηματική άσκηση στα σχολεία, διότι κόβουμε ώρες άσκησης για εις βάρος της υγείας των παιδιών. Είναι τουλάχιστον και αυτό πάρα πολύ βασικό. Ασκούνται. Κύριε Ζουμπανέα, σας ευχαριστούμε και τους δύο που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα επιφυλάσσουμε ότι θα σας έχουμε ξανά στο μέλλον, γιατί να μιλήσουμε και για τα πιο μεγάλα παιδιά που πάσουν από διατροφικές διαταραχές. Που είναι και πιο δύσκολο. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε μια όμορφη Κυριακή και πάμε.